συγκεκριμένη, μεγάλη μας τιμή να σας έχουμε σήμερα εδώ στο νησί μας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος του Παρακτήματος της ΚΟ, θα ήθελα να πω ότι θεωρήσαμε χρέος μας τη συμμετοχή μας σε αυτές τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης σε μια πολύπλευρη προσωπικότητα, ένα σύμβολο όπως είναι ο Γρηγόρης Λαμβράκης. Η ευθύνη δική μας αφορούσε το να απευθυνθούμε στα σχολεία και να συγκεντρώσουμε εργασίες από τα παιδιά, δίνοντάς τους πέρα από την έννοια της ειρήνης, για την οποία αγωνίστηκε ο Λαμβράκης, τις έννοιες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού. Σε μια εποχή που φτωχήναμε όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και σε πρότυπα, ήταν για μας έκπληξη το γεγονός ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν, θεωρώντας ότι οφείλουν μια τιμή και εκείνα στο σύμβολο Γρηγόρη Λαμβράκη. Οι έννοιες, οι αξίες, τις οποίες με συνέπεια υπηρέτησε, με τόση συνέπεια που του κόστησε την ίδια τη ζωή, ενέπνευσαν λοιπόν τα παιδιά και είχαμε εργασίες, είτε ατομικές είτε ομαδικές, τις οποίες βλέπετε έξω στο φουαγέ. Το περιθώριο ήταν ασφυκτικά μικρό, παρόλα αυτά όμως τα παιδιά ανταποκρίθηκαν και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όχι μόνο τους μαθητές και τις μαθήτες των γυμνασίων, λυκείων και δημοτικών, αλλά και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, γιατί συνέβαλαν και εκείνοι σε αυτές τις εργασίες. Οι συμμετοχές λοιπόν που έχουμε είναι από την πρώτη τάξη του δευτέρου δημοτικού, από το τέταρτο δημοτικό σχολείο, ομαδικές εργασίες, από το έβδομο δημοτικό, επίσης μία ομαδική με την ευθύνη του συλλόγου γονέων, και από το δημοτικό σχολείο Ζυπαρίου. Από τα γυμνάσια, το γυμνάσιο Κεφάλου, το Εσπερινό Γυμνάσιο Λύκειο Πηλίου και το δεύτερο ενιαίο λύκειο, όπως και το ΕΠΑΡΚΟ, το επαγγελματικό λύκειο, με 5 εργασίες από ένα και μόνο μαθητή. Αυτά, δεν θέλω να σας κουράσω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να όλο αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες να θεωρηθεί από εσάς τους προσκεκλημένους και τις προσκεκλημένες αντάξιο αυτού που αρχικά υπήρχε στο μυαλό όλων μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και τώρα από το Ίδρυμα Γρηγόρης Λαμβράκης, ο πρόεδρος, ο κύριος Γρηγόρης Λαμβράκης. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, ζούμε σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Θεμελιώδεις αξίες αφισβητούνται συχνά, κλονίζονται θεσμοί και χώρες. Οι άνθρωποι αναζητούν ένα καλύτερο αύριο, ένα διαφορετικό μέλλον για τα παιδιά τους και την κοινωνία. Μέσα σε αυτή την αναταραχή, το δρόμο της ελπίδας μπορούν να δείξουν οι πανανθρώπινες αρχές και αξίες και οι έμπρακτοι αγώνες προσωπικότητων και ομάδων σε όλο τον κόσμο, που δεν δίστασαν να θέσουν ιδανικά όπως η ειρήνη, η αλληλεγγύη, η ισότητα πάνω από τη ζωή τους και την ελευθερία τους. Ο Γρηγόρης Λαμβράκης με τις αρχές που υπερασπίστηκε και με τον τρόπο που τις υπερασπίστηκε, τις έζωσε στην ίδια τη ζωή, αποτελεί ένα έμπρακτο παράδειγμα. Ένα πανανθρώπινο μάθημα κοινωνικού αγώνα, φιλελληνισμού, ελπίδας για το αύριο της ανθρώπινης φύλης. Μετά την απελευθέρωση, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην ιατρική. Το 1961 δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα της ειρήνης και με δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκε η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φύση και Ειρήνη. Τον επόμενο μήνα συμπληρώνονται 50 χρόνια από την δολοφονία του βουλευτή της αριστεράς και αγωνιστή της ειρήνης και της δημοκρατίας Γρηγόρη Λαμβράκη, καθώς και 50 χρόνια από την ίδρυση της δημοκρατικής νεολαίας Λαμβράκη. Με τους αγώνες της θυσία του, ο Γρηγόρης Λαμβράκης έγινε πανελλήνιο και διεθνή σύμβολο δημοκρατίας και ειρήνης, αλλά και πηγή έμπνευση για νέους αγώνες σε όλη τη διάρκεια του τελευταίου μισού αιώνα. Η μνήμη του Γρηγόρη Λαμβράκη συνδέει αγώνες και θύματα πολλών δεκαετιών του ελληνικού λαού. Υπήρξε αγωνιστή εθνική αντίσταση, βουλευτή αριστερά στα 61 και δημοσιογράφο στην πρώτη Πειραιά, Πανελλονίκης με 10 χρυσά και Βαλκανελλονίκης με 13 χρυσά, ηγετική μορφή του κινήματος ειρήνης, οδηπόρος των τελμάσεων και του μαραθώνα. Ευρύτερα έχει αποτυπωθεί συλλογική μνήμη η μορφή του Λαμβράκη να πορεύει από το μαραθώνα στις 21 Απριλίου του 1963. Και φέτος ξεκινούνται 50 χρόνια από την πρώτη πορεία, στην Αθήνα θα την επαναλάβουμε. Κρατώ το πανό του τελμάσεων με τη λέξη Ελλάς σε μια όψη και κρίση στην άλλη. Πορεία που είχε απαγορευτεί από την τότε κυβέρνηση Καραμαλή και πραγματοποίηση τη αποτέλεσε πράξη πολιτική ανυπακοή
στις τότε συνθήκες, κινητοποιώντας χιλιάδες πολίτες με κορυφαίους διανόμενους και πολλούς νέους ανάμεσά τους. Ένα μήνα μετά τον άθλο του Μαραθώνα, ο Γρηγόρης Λαμπράκης έπεφτε στη Θεσσαλονίκη ύπουλα χτυπημένος από το φασιστικό παρακράτος. Η δολοφονία του πυροδότησε ένα πλατή κίνημα διαμαρτύρια στην Ελλάδα και αλληλεγγύη με τον ελληνικό λαό στο εξωτερικό. Όπως έγραψε και ο Νικηφόρος Βρετάκος στην επικοινωνία του λίγο μετά τη δολοφονία, είδε το στόχο του μεγαλύτερου αθλήματος που δεν καταφέρει από έναν και από δύο και από τρεις, που έχει ανάγκη από τη συμμετοχή όλων των λαών της γης, μα που όλοι μαζί θα κινδύνευαν να το χάσουν χωρίς αναμένες δάδες των πρωτοπόρων του. Χωρίς τα μεγάλα βήματα, χωρίς το μεγάλο θάρρος, χωρίς τη μεγάλη ψυχή και τη μεγάλη καρδιά. Είδε το στόχο, ειρήνη. Ειρήνη για όλους. Ειρήνη για την Ελλάδα, για τον κόσμο, για τον άνθρωπο. Όλη η ζωή αδελφωμένη μπροστά στον άμεσο κίνδυνο. Πιο μεγάλη κατάκτηση από αυτή δεν υπάρχει. Ο Λαμπράκης, μεγαλοπρεπής, αλίγιστος, ισόφρος, κατέβηκε τα σκαλπάτια του τύμβου και ξεκίνησε. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έπεσε. Από εκεί συνεχίζει. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης δεν τελείωσε την τηλεφωνία του. Έμεινε στις καρδίες όλων δικαιωμένος, γιατί δεν ξεχάσει και δεν θα ξεχαστεί όσο εμείς τιμούμε το όραμά του και βαδίζουμε στα βήματά του και αγωνιζόμενοι για την ειρήνη. Ο θάνατος αυτός για τα ιδανικά της ειρήνης και της δημοκρατίας απεδείχθηκε ασπασμός με την αιωνιότητα. Μπορεί να έχασε την επιθυμία του νικητή, κέρδισε όμως την ιστεροφημία του ήρωα. Γιατί δεν ήθελε να ζει σαν ανελεύθερος, γιατί είχε το βαρύ προνόμιο της σκέψης που τον έσαι να μην μένει σιωπηλός και αδρανής, να μην ησυχάζει και στη σκέψη ότι κάπου μένεται ένας πόλεμος. Ο ελληνικός λαός ξεσηκώθηκε, μετατρέποντας την κηδεία του Λαμπράκη σε μεγάλο ποτάμι που η Αθήνα είχε να δει από την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Η συνέχεια ήταν μια δημοκρατική παλήρια, ιδιαίτερα στον χώρο της νέας γενιάς, με κύριο εκφρασή τη δημοκρατική νεολαία Λαμπράκη που δίδυκε με πρωτοβουλία του Μίκη Θοδωράκη τον Ιούνιο του 1963. Ο λαϊκός εκείνος ξεσηκωμός που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ελληνικός Μάης του 1963, οδήγησε στην ήττα της ΕΡΕ της εκλογής του Νοέμβρη του 1963 και του Φλεβάρι του 1964, ωστόσο η δημοκρατική ανέλυξη του τόπου ανεκόπη βία με το παλατιανό πραξικόπημα και την αποστασία του 65. Και η εκτροπή κορυφώθηκε με το αμερικανόπνευστο στρατικοφασιστικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967. 50 χρόνια μετά την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, καλούμαστε να επαναδιακηρύξουμε ότι ο Λαμπράκης ζει. Γιατί η ειρήνη δοκιμάζεται και σήμερα, ή μάλλον απειλείται ιδιαίτερα, συνέβρεται η περιοχή μας με κύρια αξία σίγουρη στον πολέμο από τον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας. Ο Λαμπράκης ζει, γιατί παραμένουν ζωντανά τα οράματά του μέσα στους σύγχρονους κοινωνικούς, φιλελληνικούς και οικολογικούς αγώνες. Ο Λαμπράκης ζει και ενώνει τη βροντερή φωνή του με όλη την ανθρωπότητα, απαιτώντας ποτέ πια πόλεμος, ποτέ πια φασισμός, όχι άλλη Χειροσύμα, όχι άλλη Τσερνόμπιλ, όχι άλλη Φουκουσίμα. Ο Λαμπράκης ζει με τις πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης που αναπτύσσονται σε όλη την Ελλάδα. Ο Λαμπράκης ζει και ο σύμβολο ενότητας αριστεράς, την οποία υπηρέτησε και ο ίδιος συμπαραστασσόμενος με την ΕΔΑ σε δύσκολα μεταφυλοπολικά πόλεμα χρόνια. Η μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη εξακολουθεί να επηρεάζει και να κινητοποιεί. Χρειαζόμαστε το ανυπότακτο πνεύμα του, την αγωνιστικότητά του και το αλληλέγγυο παράδειγμά του. Ιδιαίτερα σήμερα που η ελληνική κοινωνία συγκλείβεται μέσα σε μια πολυδιάστατη διεθνή καπιταλιστική κρίση, την οποία εκμεταλλεύονται οι νεοναζί, κερδοσκοπώντας πολιτικά και σκοπώντας το φόβο και το αρχικό μίσος για τους μετανάστες. Ο Λαμπράκης αποτελεί πηγή αγωνιστικής έμπνευσης και σήμερα που η ελληνική κοινωνία καλείται να σταθεί όρθια απέναντι στην πιο άγρια ανεπιλέφερη περίοδο επιδρομή που βγάζει από τα διαδοχικά μνημόνια και να τα αποκρούσει ανοίγοντας τον δρόμο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα με τον ελληνικό λαό κυρίαρχο και συνδημιουργό μιας άλλης Ευρώπης. Τα έργα και τα λόγια του συνοψίζονται στην υποθήκη του. Είναι τόσο όμορφο να ζεις για την ειρήνη, είναι τόσο μεγάλο να πεθαίνεις για την ειρήνη. Στον αγώνα για την ειρήνη, η πορεία του. Μπορεί σου πορεία μας, τα βήματά σου, βήματά μας για σήμερα, για αύριο, για πάντα. Η μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη συνδέεται με αγώνες και θύματα πολλών δεκαετιών του ελληνικού λαού. Ενώνει το θέλουμε, ελεύθερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη ελευθερία της εθνικής αντίστασης με το μια η πατρίδα, ένας άνθρωπος χαρά ζωή, δίχως το σύνορο, δίχως το μίσος ειρήνη, που τραγουδούσαν οι πεζοπόροι των πορεών ειρήνης της δεκαετίας του 60. Ο Λαμπράκης ζει γιατί παραμένουν ζωντανά τα ορώματά του και μπαίνουν στους σημερινούς κοινωνικούς αγώνες. Τώρα κάτι που είχε πει ο Λαμπράκης και ισχύει σήμερα. Κρίση, αδιέξοδο, καθυστέρηση, όλο ίδιες λέξεις επαναλαμβάνονται. Χορεύουν γύρω-γύρω στον ίδιο χώρο του Ζαλούπου. Ελλάδα πλούσια, Ελλάδα υποανάπτυκτη, Ελλάδα κοιτίδα του πολιτισμού, Ελλάδα με τις χιλιάδες αγράμματους και τα ερυπωμένα σχολεία. Ελλάδα με σχολεία χωρίς δασκάλους, Ελλάδα με δασκάλους χωρίς δουλειά. Χρόνο με το χρόνο οι στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται και ας είναι από τις πιο ψηλές στην Ευρώπη. Τα λόγια αυτά που μιλάει ο Γρηγόρης Λαμπράκης σε εκδήλωση της Εργατικής Κίνησης Ειρήνης 7/5/1962 παραμένουν επίκαιρα 50 χρόνια μετά. Σας ευχαριστώ. Θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας 100 ώρες του Μάη του Δήμου Θεού. Είναι η